Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι πτωτική τάση στις εισαγωγές, όχι όμως και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο Άρης Κουτσιούκης θα μας μεταφέρει την εικόνα. Έτσι είναι η κατάσταση και εδώ στο ΧΕΠΑ που εφημερεύει σήμερα, Λίνα. Κάπως βελτιωμένη η εικόνα σε προσέλευση και εισαγωγές ασθενών, αλλά ασφυκτική η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όπως ακούσαμε στο Παπα-Νικολάου, ολοκληρώθηκε η εφημερία με γεμάτα τα κρεβάτια στη ΜΕΘ, μόλις δύο διαθέσιμα στη Στεφανιά μονάδα. Έτσι άρχισε και το ΧΕΠΑ. Εδώ νοσηλεύονται περίπου 190 ασθενείς, σχεδόν γεμάτη η ΜΕΘ, μόλις ένα κρεβάτι διαθέσιμο το πρωί, σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, και η μάχη είναι διαρκείας. 17 στα 17 είναι τα κρεβάτια που είναι κατηλημένα στη ΜΕΘ του Γεννηματά, όπου μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημιουργηθεί και ακόμα μία πτέρυγα με τρεις κλίνες ΜΕΘ δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σχετικά τώρα με τον 53χρονο Έλληνα στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον οποίο μεταδώσαμε χθες ότι μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πτήση από το Κυργιστάν, να πούμε πως νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε σταθερή κατάσταση. Όμως την ίδια ώρα που κάποιοι δίνουν μάχες μέσα στις κλινικές των νοσοκομείων, κάποιοι άλλοι φαίνεται πως συνεχίζουν κάποιες ανεύθυνες συμπεριφορές. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες ένα περιστατικό στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Αστυνομικοί, μετά από έρευνα σε σπίτι στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί 7 νεαροί ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, τους συνέλαβαν καθώς κατήχαν μικρή ποσότητα ναρκωτικών, κάναβης. Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παραβίαση των μέτρων για την προστασία της πρόληψης κατά της πανδημίας και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της κατοικίας και από 300 ευρώ στους υπόλοιπους. Λίνα.